Χαίρετε. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου παρουσίαση ψάχνοντας ένα γνωστό ύμνο σε όλους μας, το είδαμε το φως των αληθινών, για να καταλάβουμε περίπου σε ποια θέση θα αναφερθώ. Είδαμε το φως των αληθινών, ελάβαμε πνεύμα εκ ουράνιον, εύρωμε πίστην αλήθη, αδιέρετον τριάδε προσκυνούντες. Προσκυνούντες. Αυτή είναι η θέση με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Και θα γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο, θα πάμε στον 16ο αιώνα, οπότε έχουμε και τα πρώτα ημολόγια νέου τύπου, όχι τα βυζαντινά ημολόγια, έτσι, τα οποία ξεκινάνε, υπάρχουν κάποια ανώνυμα, υπάρχουν επικαρύπτει και ακολουθείται έτσι μια πορεία μέχρι τις μέρες μας διαρκείς, στο ίδιο όμως, με τον ίδιο τρόπο μελοποίησης. Λοιπόν, η θέση που μελετάμε είναι η καταληκτική θέση του κυλίσματος, η οποία αποτελείται από τη βαρία, το ίσον ή κάποιο ανιόν ή κατιόν σημάδι, την υπορροή, την πεταστή και την υπόσταση του κυλίσματος. Το τι έπεται μια θέση σε μεγάλο βαθμό καθορίζει την εξήγηση και την πορεία της. Στην παρούσα εργασία, η θέση μελετάται στις περιπτώσεις που ακολουθείται από απόστροφο ή συνδέσμους. Η θέση του κυλίσματος ενδύει μουσικά μία μονοσυλλαβή και η απόστροφος και η σύνδεσμη μία ακόμα συλλαβή. Ο χωρισμός της θέσης σε επιπλέον μέρη, θα επιπεραθώ να χωρίσω την θέση σε τρία μέρη για να διευκολυθούμε στην μελέτη της. Λοιπόν, οπτικά οδηγούμαστε στο να χωρίσουμε τη θέση σε δύο μέρη. Μετά τη βαρία βλέπουμε ότι υπάρχει το ίσον, το τζάκισμα το οποίο, ή κλασμέ το οποίο τίθεται προαιρετικά, όχι από όλους τους γραφείς. Η υπορροή ακριβώς από κάτω. Έτσι, αυτά και οπτικά απευθείας μας οδηγούν στο να καταλάβουμε ποιο είναι το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος βλέπουμε ξεχωριστά την πεταστή και συμβατικά απλώς για τη μελέτη μας, ως τρίτο μέρος της ορίζω την απόστροφο, η οποία έχει απόδομα ή μπορεί και να μην έχει, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, ή μπορεί να υπάρχει εναλλακτικά να υπάρχουν και σύνδεσμοι αντί για την απόστροφο. Μιλάμε για περίπου την ίδια ερμηνεία όμως. Θα ήθελα όμως να κάνουμε μία διάκριση και να προσέξουμε τη διαφορά ότι όταν η απόστροφος τίθεται κάτω από την πεταστή, τότε δεν αποτελεί τρίτο μέρος της θέσης, αλλά είναι απλώς μία ανάλυση της πεταστής. Βλέπετε τη διαφορά. Εδώ έχουμε ξεχωριστά την πεταστή και ξεχωριστά την απόστροφο με καινούργια συλλαβή, και εδώ την πεταστή με την απόστροφο σε μία συλλαβή. Ταυτόχρονα με την εμφάνιση της θέσης που μας απασχολεί, εμφανίζονται και οι δύο πρώτες εξηγήσεις της, στις οποίες βλέπουμε την πεταστή αναλυμένη. Αυτές καθιερώνονται σχεδόν σαν ανεξάρτητες θέσεις, σε τέτοιο βαθμό, ώστε μαζί με την απλή εκδοχή που είδαμε αρχικά, να μπορούμε να κάνουμε λόγο για τρεις βασικούς τύπους της ίδιας θέσης. Εδώ θα προσθέσω και ένα τέταρτο τύπο θέσης, που βέβαια μπορεί να θεωρηθεί όχι ακριβώς εξήγηση της πρώτης, αλλά ίσως κάποια παραλλαγή της. Βλέπουμε ότι αντικαθίσταται η υπορροή από το ελαφρόν. Το γεγονός ότι η θέση από την πρώτη στιγμή συναντάται είτε σε απλή μορφή είτε αναλυμένη, οφείλεται στο ότι αυτοί οι τύποι θέσεις προϋπάρχουν των μεταβυζαντινών ημολογιών. Συναντούνται σε βυζαντινά μέλη και ηρμολογικά και στη χειραλικά και παπαδικά, σαν ορθογραφία τουλάχιστον. Όλες οι μεταγενέστερες εξηγήσεις μέχρι τη νέα μέθοδο δεν επικρατούν και βασίζονται πάντα στους τέσσερις αρχικούς αυτούς τύπους. Οι πρώτες απόπειρες περαιτέρω εξήγησης που εγώ κατάφερα να εντοπίσω συναντώνται στα τέλη του 17ου αιώνα ή αρχές 18ου. Είναι κάποια χειρόγραφα που δεν είναι χρονολογημένα και δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια ποια είναι η πρώτη ημερομηνία που συναντώνται εξήγηση αυτών των θέσεων. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά αυτών των εξηγήσεων είναι τα εξής. Ο οπτικός χωρισμός της θέσης στα μέρη της με τη χρήση της κατάλληλης υπόστασης. Βλέπουμε, ας πούμε, εδώ ότι η υπόσταση του κυλίσματος έχει καταργηθεί, έχει φύγει, έτσι. Και το πρώτο μέρος
Στο πρώτο μέρος τίθεται πίεσμα, το οποίο ενώνει τη βαρία, την απόστροφη με το τζάκισμα και την υπορροή σε ένα σύνολο. Αυτό οπτικά μας βοηθάει στην ανάγνωση, έτσι, κάποιου, όχι για τόσο έμπειρου τσάντη. Και στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε πάλι πίεσμα να τίθεται κάτω από την πεταστή με τα κεντήματα. Είναι ένα πολύ επίσης γνωστό χορογραφικό σχήμα από παλαιά, έτσι, το οποίο συνδέει ακριβώς αυτά με το συνεχές λάθρο που έπεται. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η απλοποίηση της ορθογραφίας. Αυτή επιτυγχάνεται με κατάρριξη της υπόσταση του κυκλίσματος, με ανάλυση της υπορροής και των συνθέσεων των φωνών σε ξεχωριστά σημάδια και με αντικατάσταση σημαδιών που πιθανόν έχουν ασαφή ενέργεια και έχουν απομείνει ορθογραφία από το παρελθόν με άλλα πλούστερα. Έτσι παράδειγμα. Παρατηρούμε εδώ σε ένα χειρόγραφο του Αποστόλου Κόνστα, έχει εκλείπει τελείως η υπόσταση του κυκλίσματος. Σε ένα χειρόγραφο του Αντωνίου Ιερέως αναλύεται η υπορροή σε δύο αποστρόφους, έτσι. Εδώ έχουμε επίσης απλοποίησει τις ορθογραφίες, αναλύονται οι συνθέσεις των φωνών σε δύο διαφορετικά σημάδια, εδώ έχουμε και αντικατάσταση ταυτόχρονα, δηλαδή εκεί που είχαμε πριν πεταστεί με κεντήματα έχουμε αντικατάσταση από ολίγων ή οξία, ολίγων μάλλον είναι, και πεταστή. Και έχουμε και απλοποίηση με κάποιον άλλο τρόπο, αντικατάσταση εδώ βλέπουμε απλώς της πεταστής με οξία. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι προσπάθεια καταγραφής του τρόπου έκφρασης και του τονισμού κάποιων φλόγων με τη χρήση του ψηφιστού και της βαρίας. Δεν θα αναφέρω εδώ τις... είναι γνωστές οι μαρτυρίες για τη χρήση του ψηφιστού και της βαρίας. Απλά παρατηρούμε ότι εμφανίζονται σε σημεία που δεν θα το περιμέναμε κάποιες φορές βαρίες, ακριβώς για να μας δείξουν τον τρόπο έκφρασης. Και μάλιστα, αν προσέξουμε κάποια πράγματα, είναι εντυπωσιακό το πώς επιβεβαιώνεται κάποιες φορές η προφορική παράδοση. Ας πούμε, το τεκούσαν. Χωρίς τη βαρία θα ήταν κου. Ενώ οι περισσότεροι ψάλτες φυσικά όταν ψάλουμε, κάνουμε δίνουμε ένα τονισμό στο δεύτερο χρόνο. Το οποίο το αποδίδουν οι τρεις δάσκαλοι μεταγενέστερα, κυρίως με το αντικαίρωμα, έτσι, αυτό το μικρό, ας πούμε, καλοπισμό που κάνουμε στη θέση, σημειώνουν με το αντικαίρωμα. Λοιπόν, επόμενο χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια τακτοποίησης των χρόνων της θέσης με σημάδια που με αόριστο τρόπο φανερώνουν ταχύτητα ή σπανιότερα βραδύτητα. Βλέπουμε, ας πούμε, στο πρώτο παράδειγμα τη χρήση του γοργού και της μισής βαρίας, έτσι εδώ πέρα, οι οποίες απλώς μας δείχνουν ότι με κάποιο τρόπο ψάλλεται πιο σύντομα αυτή η θέση. Το ίδιο και παρακάτω, στο δεύτερο παράδειγμα. Και έχουμε και σπανιότερα, βέβαια, κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι κάποιος τόπος ψάλλεται λίγο αργότερα. Είναι το παράδειγμα που σας έψαλα λίγο νωρίτερα. Πέμπτο χαρακτηριστικό είναι η ανάλυση κάποιων σημαδιών σε περισσότερες φωνές ή πιθανότατα υπόδειξη ότι ο εξηγητής δεν επιθυμεί κάποια περαιτέρω ανάλυση. Έτσι βλέπουμε πάλι τη θέση του κυκλίσματος στην αρχή. Έχει αντικαταστηθεί με πίεσμα το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος, η καταστή, έχει αναλυθεί σε αυτό το σχήμα που βλέπουμε εκεί στο σχηματισμό με το αντικαινώματος. Και επίσης στη δεύτερη εκδοχή από το γνωστό στους περισσότερους χειρόγραφους του Κουτμουρισίου το 440, που επίσης βλέπουμε το δεύτερο μέρος της θέσης μας να αναλύεται με κάποιο τρόπο, τον οποίο θα δείξουμε αργότερα. Τέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι αυτή την περίοδο μπορούμε να συναντήσουμε και κάποιες περιπτώσεις όχι εξήγησης, αλλά διασκευής κάποιας θέσης. Βλέπουμε ότι μπορεί να αλλάξει, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Ότι στην διασκευή αλλάζει ο κορμός της μελωδίας. Δεν έχουμε κάποια μικροποικίλματα ή κάποια σημάδια εκφράσεως που να μας αναλύουν τον βασικό κορμό, αλλά αλλάζει όλη η δομή της θέσης. Συγκεκριμένα, ας πούμε, αυτό είναι το παράδειγμα από τις καταστάσεις βυθού ανεκάλυψη του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Έτσι, η θέση είναι δι γαβου γαβου, αν την παραλλαγήσουμε με τη νέα μέθοδο. Στη διασκευή που έχει κάνει ο Ζαρκιώτης το 18ο αιώνα, βλέπουμε ότι ο κορμός έχει αλλάξει τελείως. Η παραλλαγή είναι γαβου πα γαβου.
Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο πρώτος στόχος που είναι και έτσι πολύ ισχυρός και πολύ σημαντικός έχει μετατοπιστεί ένα σκαλοπάτι, ας πούμε, κάτω και μετά αναγκάζεται να κάνει ένα άλμα ο γραφέας προκειμένου να επανέλθει θέση στα φυσιολογικά της. Στις αρχές του 19ου αιώνα παρατηρούμε κάποιες πρώτες εξηγήσεις στη θέση του κυλίσματος σε χειρόγραφα που μαρτυρούν μια πρώιμη φάση της νεογραφής. Σε αυτό το στάδιο διατηρούνται αρκετά σύμβολα της παλαιάς γραφής και γενικότερα κατάλοιπα παλαιάς ορθογραφίας. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν έγκυται στο ότι οι χρόνοι αναρθόγκου ορίζονται ακριβώς, ενώ κάποιες φορές καταγράφονται και ρυθμικοί πόδες. Το παράδειγμα είναι από ένα σηματάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου, γραμμένο το 1815, αλλά σαφέστατα σημειογραφικά ανήκει στην περίοδο που ανέφερα, σε κάποια πρώιμη φάση της νέας γραφής. Και ερχόμαστε στη νέα μέθοδο. Όταν πλέον η νέα γραφή αποκτά την τελική της μορφή, η θέση που μας απασχολεί εξηγείται με τρόπο απόλυτο. Εκτός της τελικής τακτοποίησης των χρόνων, κάθε χαρακτηρίας που χρησιμοποιείται έχει σαφή ενέργεια και καταγράφονται αναλυτικά τα μικροποικίλματα. Και σε αυτή τη φάση, όπως και στο παρελθόν, δεν λείπουν και περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε για πιθανή διασκευή μέρους της θέσης ή έστω πιο ελεύθερη απόδοσή της. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αυτή η πιο ελεύθερη απόδοση δεν προϋπήρχε το τριώδιο δασκάλου. Χρόνο της θέσης. Εδώ, ας πούμε, είναι το θέμα των χρόνων γενικά στην παλιά σημειογραφία είναι ένα ζήτημα καυτό, ας πούμε, και όλες οι διαφωνίες που υπάρχουν πριν περί σύντομης ή αργής εξηγήσεις έχουν να κάνουν με τις αργές ή σύντομες εξηγήσεις. Σχετίζονται με αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με τις εξηγήσεις των τριών διδασκάλων, το σύνολο της θέσης καταλαμβάνει 4 χρόνους και συγκεκριμένα κάθε μέρος της 2. Το πώς μοιράζονται οι 2 αυτοί οι χρόνοι σε κάθε μέρος εξαρτάται από το ποικίλημα που καταγράφει ο εξηγητής. Το γεγονός ότι η θέση από τα πρώτα με τα βυζαντινά ερημολόγια καταλάμβανε 4 χρόνους επιβεβαιώνεται νομίζω με αρκετά εικονοποιητικό τρόπο από ένα χειρόγραφο που παρουσιάστηκε από τον Μαρτίνο Αμπίσκι σε συνέδριο που έκανε η Ένωση των Υπερμάχων πριν λίγες μέρες. Πρόκειται για ένα χειρόγραφο στη σημειογραφία του Κιέβου. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα είδος ας πούμε της ευρωπαϊκής σημειογραφίας το οποίο μπορούμε με αρκετά μεγάλη άνεση να το διαβάσουμε. Το οποίο έχει καταγραφεί του κοντακίου η Παρθένος σήμερον σε ένα σύστημα έτσι, ευρωπαϊκής γραφής. Ακουστικά το καταγράψει κάποια αδελφότητα από Έλληνα επίσκοπο. Σε αυτό λοιπόν το κοντάκιο συναντάται αρκετές φορές ο τέταρτος τύπος της θέσης που εξηγήσαμε δηλαδή στην αρχή και οι χρόνοι που δίνονται είναι ακριβώς αυτοί που έχουμε και στη νέα μέθοδο. Είναι 4 δηλαδή, συν 2 για την τελευταία συλλαβή. Πώς αναλύεται τώρα στη νέα μέθοδο η θέση που μας απασχολεί. Επικρατεί ο δεύτερος τύπος θέσης, δηλαδή αυτός τον οποίο η πενταστή αναλύεται και με απόστροφο, έτσι, και σαν αποτέλεσμα βέβαια αντικαθίσταται η απόστροφος της νέας συλλαβής με ίσον και ότι εξηγήσεις γίνονται βασίζονται σε αυτόν τον τύπο εξήγησης, τον δεύτερο τύπο. Όσον αφορά στο πρώτο μέρος της θέσης, έχουμε 2 βασικές εξηγήσεις. Από αυτούς τους βασικούς 2 τρόπους εξήγησης, πιο συχνά συναντάται ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος συναντάται αρκετά σπανιότερα και μάλιστα κυρίως όχι από τις ίδιες δασκάλες. Έτσι, υπάρχουν ας πούμε, κάποια χειρόγραφα του Μάρτιου του φοιτητού που το χρησιμοποιεί πολύ συχνά αυτή την τρόπο εξήγησης. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση. Όσον αφορά στο πρώτο της. Ναι, είναι κάπως εξειδικευμένο να αναζητήσουμε πριν τη νέα μέθοδο απόπειρες ακριβούς προσδιορισμού των χρόνων. Και οι 2 παραπάνω τύποι θα μπορούσαν να έχουν αντιστοιχεία με τις παλαιότερες εξηγήσεις που είδαμε προηγουμένως. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε στη διαδικασία να αναζητήσουμε καταγραφή του Διγόρκου στην περίοδο πριν κατά το 18ο αιώνα, ας πούμε, κατά το 17ο. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Ίσως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά είναι πολύ σπάνια. Είναι πολύ σπάνια σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, έτσι όπως είδαμε, στις οποίες υπονοείται ότι ο πρώτος φόβος διαρκεί λίγο περισσότερο και επομένως εφόσον ο δεύτερος σχετίζεται με τον πρώτο, έχει μειωμένη διάρκεια.
Έτσι, αυτό είναι το μόνο στοιχείο που θα μπορούσα να πω σχετικά και το οποίο μας παραπέμπει στον δεύτερο τρόπο εξήγησης με το δίβολο. Το δεύτερο μέρος της θέσης είναι αυτό που εμφανίζει τις περισσότερες παραλλαγές. Ο πρώτος τρόπος εξήγησης είναι απλός, δηλαδή ψάλλουμε ότι βλέπουμε πεταστή και απόστροφο. Έτσι, και μάλιστα είναι κάτι που παρασημαίνεται και από τον Απόστολο Κόνστα, ο οποίος αδικαιολόγητα σε εκείνο το σημείο, δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποια λογική σύμφωνα με τον τρόπο που καταγράφει τα μέλη, τα σύντομα ερμολογικά μέλη, σημειώνει Μποργό και μάλιστα επανειλημμένα σε αυτή τη θέση. Πιθανότατα θέλει να μας δείξει ότι επιθυμεί ακριβώς αυτή την απλή εξήγηση. Και είναι σημαντικό μάλιστα ότι πολλά από τα μέλη στα οποία βάζει το Μποργό συμπίπτουν με μέλη που έχουν εξηγήσει με απλό τρόπο οι τρεις δάσκαλοι. Κάποια ερμολογικά μέλη κυρίως. Επίσης, από την μελέτη μου δεν προκύπτει ότι αυτή η απλή εξήγηση σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την σύντομη χρονική αγωγή ή με μέλη πιο απλά. Διότι ναι, μεν συναντάτε αυτή η θέση κυρίως σε ερμολογικά μέλη, αλλά εύκολα τη συναντάμε και στο αργό στοιχειράδιο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου στην εξήγηση του Χουρμουζίου. Δεύτερος τρόπος εξήγησης είναι αυτός που βλέπετε. Συναντάται πάρα πολύ συχνά, αλλά κυρίως σε μία περίπτωση. Μιλάμε για τη θέση του κυλίματος του πλαγίου δευτέρου που καταλήγει στο νι. Πολύ σπάνια συναντάμε αυτή τη θέση σε κάποιον άλλο ήχο ή σε κάποιον άλλο φθόγκο. Και βέβαια όχι από τους τρεις εξηγητές. Ο τρίτος τρόπος είναι πολύ γνωστός, είναι ο πιο διαδεδομένος. Σαφέστατα, δύο είναι οι βασικές παραλλαγές, με παρεστημένο ή χωρίς, έτσι. Βέβαια, κάποια αντιστοιχεία με την παλέγραφή όσον αφορά στο παρεστημένο δεν μπορούμε να βρούμε. Μπορούμε όμως να συναντήσουμε αυτή την εκδοχή στο χειρόγραφο του Μουσείου το 440, έτσι, στο οποίο ο εξηγητής το δεύτερο μέρος του κλίματος το καταγράφει με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Δηλαδή, έχουμε την παρακλητική, και το ίσον, τα κεντήματα και το γοργόν. Πώς καταλήγουμε όμως στο σχετισμό ότι αυτή η θέση αντιστοιχεί με την εξήγηση που είπαμε, με δύο τρόπους. Πρώτον, υπάρχει αυτή η θέση ακριβώς, συναντάται και στο αργό ερμολόγιο ή στο σύντομο στοιχειράριο. Έτσι, εδώ πέρα συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει το ίσον πριν, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Και καταλαμβάνει 4 χρόνους. Αν πάρουμε ακριβώς τη μελωδία που δίνουν εξήγηση οι τρεις εξηγητές για τους 4 αυτούς χρόνους και την προσαρμόσουμε στους 2 χρόνους που έχουμε για αυτή τη θέση, μας δίνει ακριβώς αυτή την εξήγηση. Ή ακριβώς ή περίπου σε κάποιες περιπτώσεις. Ανάλογα. Πάντως είμαστε πολύ κοντά. Και ο δεύτερος λόγος που με οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα είναι ότι το ίδιο ρυθμικό, το ίδιο σχήμα μάλλον, η ίδια θέση χρησιμοποιείται ως ανάλυση σε σημεία σε άσχετα σημεία μεθύσης που εξετάζουμε, που όμως οι τρεις εξηγητές εξηγούν με αυτόν τον τρόπο. Δίνουν αυτό το ρυθμικό σχήμα, ας πούμε, αυτή τη θέση. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι επιπλέον τρόποι, δεν θα τους αναλύσω τώρα, δεν υπάρχει χρόνος. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω ότι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτή τη θέση μπορεί να συναντήσει κανείς στην σερβική εκκλησιαστική μουσική. Υπάρχει κοντά μας και κάποιος ειδήμονος που θα μας μιλήσει ίσως σχετικά με αύτο το θέμα, ο κύριος Πόπ Μιχαήλοφ. Συναντάμε αυτή τη θέση λοιπόν σε μια μουσική άσχετη με την εκκλησιαστική μουσική, φαινομενικά άσχετη. Σε αυτή τη μουσική συναντάμε ακριβώς τις εξηγήσεις των τριών δασκάλων και κάποιες εξηγήσεις που δεν προλάβαν να μας αφήσουν τις δάσκαλες, διότι δεν εξήγησαν όλα τα μέλη, δεν μπορούσαν να μας αφήσουν όλες τις εκδοχές. Τις συναντάμε στη σερβική μουσική. Ίσως κάποιος θεωρήσει ότι είναι παράτομο να αναζητήσει κάποιος εξηγήσεις της θέσης του κυλίσματος, ας πούμε, στη σερβική μουσική, διότι δεν έχουν αυτές οι δύο μουσικές μεταξύ τους. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη ομοιότητα. Μπορούμε να βρούμε πολλές κοινές θέσεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον,
οι σχηματισμοί που συναντάμε, που παρουσιάζω ως θέση του κυλίσματος από τη σερβική μουσική, έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα με τις θέσεις των τριών διδασκάλων, με τις εξηγήσεις των τριών διδασκάλων. Και το τρίτο είναι ότι οι φράσεις που υπάρχουν συνήθως πριν από τη θέση του κυλίσματος, οι μουσικές φράσεις, είναι κοινές ή παρόμοιες με τις θέσεις που συναντούνται πριν τη θέση του κυλίσματος στην εκκλησιαστική μουσική. Τελειώντας, θα ήθελα να μιλήσω και για δύο περίεργες κρίσεις στις θέσεις του κυλίσματος. Πολλοί ίσως θεωρούν ότι το να κάνεις ας πούμε, μια εξήγηση κάποιου μέλους στη νέα γραφή είναι ένα απλό copy-paste και ότι δεν χρειάζεται να λαμβάνεις κάτι άλλο υπόψη σου. Νομίζω τα πράγματα δεν είναι έτσι. Συγκεκριμένα, υπάρχει στο θαύμα του υπερθυνούς ένα ερμό που έχει συνθέσει ο Αντώνιος Ιερεύς, κατά πάσα πιθανότητα ο Αντώνιος Ιερεύς, είναι σε δικό του χειρόγραφο πάντως, υπάρχει η κατάληξη που βλέπετε. Έτσι, στην λέξη πυρ. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το. Χωρίς να μπορώ να αποκλείσω βέβαια ότι μπορεί να υπονοεί και τη γνωστή ας πούμε, εξήγηση του κυλίσματος, θεωρώ ότι υπάρχουν ενδείξεις που μας λένε ότι, ότι αυτή η θέση χρησιμοποιείται ως θέμα απλού. Αναλύονται τους λόγους. Καταρχάς, το κύλισμα, όπως το γνωρίζουμε, στα τρία του μέρη καταλαμβάνει δύο συλλαβές. Δύο συλλαβές. Με μία μόνο εξαίρεση, υπάρχουν και λόγοι γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση, το επεφάνισε σήμερα το ποντάκι, στα ερμολόγια του Μπαλασίου κτλ. Κατά κανόνα όμως έχει δύο συλλαβές. Το θέμα απλού έχει μία. Στο παράδειγμα μας, όπως είδατε, επίσης έχουμε μία συλλαβή. Δεύτερη ένδειξη είναι ότι η ίδια θέση, το ίδιο σημείο μάλλον, στο ίδιο ερμό, στο ερμολόγιο του Μπαλασίου και του Ξάφη, παραδίδεται με θέμα απλούν. Έτσι βλέπουμε τα παραδείγματα και του Ξάφη και του Μπαλασίου ως θέμα απλούν. Ποιος είναι όμως ο λόγος που οδηγήθηκε ίσως ο Αντώνιος στο να παρουσιάσει τη θέση του κλίσματος ως θέμα απλούν? Νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε, να παρατηρήσουμε την εξήγηση της θέσης στη νέα γραφή της θέσης του θέματος απλού από τον Χορμούζο Χαρτοφύλακα. Αν προσέξετε, τουλάχιστον το τέλος της θέσης του θέματος απλού συμπίπτει, ακριβώς η παραλλαγή, συμπίπτει με την παραλλαγή της παλαιάς γραφής του κυλίσματος. Έτσι λοιπόν, ο Αντώνιος καταφέρνει να μας σημειώσει αναλυτικά την θέση, την παλαιά θέση του θέματος απλού, τους θόμπους δηλαδή, στους οποίους αναλύεται, και να διατηρήσει μια πιο παλαιά ορθογραφία. Έτσι, διότι στην παλαιά γραφή δεν παίζανε τόσο πολύ με χαρακτήρες ξεχωριστούς, παίζανε με μουσικές φράσεις, με μουσικές λέξεις. Θα ήταν ίσως ανορθόγραφο να παρουσιαστεί αυτή η θέση, ας πούμε, με διπλή ή κάτι άλλο. Έτσι. Επίσης, αυτή τη θεωρία μπορεί κατά κάποιο τρόπο να την επιβεβαιώσει και το γεγονός ότι υπάρχει στην οξολογία του Μελχισεδέκ, υπάρχει η θέση του θέματος απλού σε κάποιο σημείο, στο ότι δεν συνειμών, και σε κάποιο άλλο χειρόγραφο, η ίδια θέση, στην ίδια δοξολογία, σε λίγο διαφορετικό σχηματισμό βέβαια, εξηγείται με τη χρήση του κυλίσματος. Είναι κάτι, αυτό το αναφέρω ως μια σκέψη, ας πούμε, συμπληρωματική στα προηγούμενα. Δεύτερη, ιδιόμορφη χρήση του κυλίσματος παρατηρείται στον Απόστολο Κόνστα. Το αξιοπερίεργο είναι καταρχάς ότι ορίζει το κύλισμα μόνο στην δεύτερη εκδοχή που γνωρίζουμε στο θεωρητικό του. Είναι, και για μένα, ας πούμε, δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο το κάνει. Είναι πολύ σχηματισμοί του κύλισματος. Και μάλιστα ο ίδιος αυτοαναιρείται και στο θεωρητικό του και στα αυτογραφά του, ότι χρησιμοποιεί το κύλισμα με τους περισσότερους τρόπους της παλαιάς γραφής. Το πρώτο παράδοξο είναι αυτό. Και το δεύτερο και πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο ίδιο το θεωρητικό του εξηγεί το κύλισμα. Έτσι, μετά τον ορισμό δηλαδή, δίνει τα μαθήματα του κάθε σημαδιού και έχει εξήγηση του συντόμου κυλίσματος. Εγώ μία φορά μόνο το εντόπισα στον κώδικα της ΕΒΕΙΚ, πόσο είναι, δεν μας ενδιαφέρει, στον τελευταίο κώδικα, στον τελευταίο θεωρητικό που συνέγραψε, γνωστό θεωρητικό που συνέγραψε ο Απόστολος Κόνστας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εξηγεί το κύλισμα ως λύγισμα, με την εξήγηση που μας έχουν δώσει οι τρεις διδάσκαλοι και όχι μόνο οι τρεις διδάσκαλοι και προ αυτών πολλοί
αλληλοσχολοδάσκαλοι που μας έχουν παραδώσει ως λύγισμα. Γιατί γίνεται αυτό? Μάλλον πριν πούμε γιατί γίνεται αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν κάνει χρήση της θέσης του κηρύγματος πάντα όπως αναφέρεται στο θεωρητικό. Ότι γενικά ο Απόστολος Κώστας, επειδή ήταν σαν ερευνητής έτσι ανήσυχο πνεύμα, άλλαζε πολλές φορές τις απόψεις του, άλλα έλεγε στο θεωρητικό, το άλλα έγραφε σε μερικές σελίδες παρακάτω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, να πω μόνο ότι χρησιμοποιεί το κύλισμα συνήθως με την κλασική εξήγηση που δίνουν και τρεις δάσκαλοι όταν δεν τίθεται τζάκισμα πάνω από τον πρώτο σημάδι. Τις περισσότερες φορές, όπως παρατήρησα, δεν τίθεται τζάκισμα. Όταν θέτει τζάκισμα, τότε κόκκινο κιόλας, επιθυμεί η θέση του κυλίσματος να εξηγηθεί ως λύγισμα. Αυτά τα πολλά μάλλον, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα. Κλείνοντας μόνο να πω δύο λόγια. Στη σημερινή παρουσίαση προσπάθησα να παρουσιάσω την πορεία μιας θέσης του κηρυγματολογίου από τον 16ο αιώνα μέχρι και τη Νέα Μέθοδο. Η ορθογραφία της θέσης του κηρύγματος έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή εποχή. Όποιες αλλαγές έγιναν σε αυτή, έγιναν σταδιακά και σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να ερμηνεύσουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές. Πολλά από τα σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν στην παλαιά γραφή δεν είχαν κάποιο ξεχωριστό ρόλο, αλλά ήταν απομεινάρια παλαιός ορθογραφίας. Αν και ένα μεγάλο αγκάθι στην έρευνα είναι τα όρια εξήγησης και διασκευής κάποιας θέσης, θεωρώ ότι πρέπει να αποδεχτούμε πως δεν υπάρχει μία μοναδική ορθή εξήγηση σε κάθε θέση, όπως κάποιοι υποστηρίζουν. Στη θέση που εξετάσαμε, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός, τον οποίο σέβονται όλοι οι μουσικοδάσκαλοι, και από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλο βαθμός ελευθερίας. Οι περισσότερες εξηγήσεις που δίνονται στη Νέα Μέθοδο για τη θέση του κηρύγματος εντοπίζονται και σε παλαιότερες απόπειρες εξήγησης και δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση αυθαίρετες ερμηνείες του πλέον μουσικοδασκάλου. Άλλωστε, η ορθότητα της εξήγησης της θέσης του κηρύγματος στη Νέα Μέθοδο μπορεί να επιβεβαιωθεί και από μουσικά περιβάλλοντα που δεν έχουν άμεση σχέση με την ψαλτική τέχνη, όπως είναι για παράδειγμα η εκκλησιαστική σερβική μουσική, αλλά και η ρώση μουσική του 16ου αιώνα. Οι τρεις δάσκαλοι έδωσαν τέλος στις εναγώνιες προσπάθειες για μια γραφή σαφή και προσιτή σε κάθε άνθρωπο και έστε δίκαιο το μνημόσυνο αυτών εις γενεά και γενεά. Ευχαριστώ πολύ.